Τα βραβεία για την αριστεία και την καινοτομία στην εκπαίδευση απένει με το πρωί σε 100 διακριθέντες εκπαιδευτικούς της χώρας η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργία προτύπων και η επιβράβευση των αρίστων ανάμεσα στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς της χώρας. Την εκδήλωση όμως σημάδεψαν επεισόδια που έγιναν όταν ορομίστοι εκπαιδευτικοί με συνθήματα και πανό διέκοψαν την παρουσίαση. Οι ορομίστοι διαμαρτύρονται γιατί, όπως λένε, παραμένουν απλήρωτοι. Περισσότερα για το τι έγινε θα μας πει τώρα από την αίθουσα σύνταξης ο Κώστας Τσουρός. Ακούμε, Κώστα. Με βάση πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία γίνεται πλέον θεσμός από το Υπουργείο Παιδείας. Για πρώτη φορά φέτος βραβεύτηκαν όλοι όσοι έκαναν τις καινοτόμες ιδέες τους πράξη, εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές τους. Ενώ θα γίνεται κάθε χρόνο αυτό και 100 εκπαιδευτικοί θα βραβεύονται. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και της βράβευσης, όπως μπορούμε να δούμε, μπήκαν στην αίθουσα κάποιοι ορομίστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν στην Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών. Σήκωσαν πανό και φώναζαν συνθήματα για τα μην καταβολή των δεδουλευμένων τους. Όπως στη συνέχεια εξελίχθηκε η υπόθεση μέσα στο αμφιθέατρο, ένας από τους άνδρες αστυνομικής ασφάλειας της κυρίας Διαμαντοπούλου, τον βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, πήγε να τους πει να κατεβάσουν το πανό και αυτοί τον έπιασαν στα χέρια και όπως βλέπουμε προσπάθησαν να το αφαιρέσουν το υπηρεσιακό του όπλο. Μπορούμε να διακρίνουμε στα πλάνα μας τον αστυνομικό να προσπαθεί να προφυλάξει το όπλο του. Πέφτει κάτω εδώ, αφού τον έχουν πιάσει στα χέρια. Πέφτει κάτω. Βεβαίως δεν κατόρθωσαν να του αποσπάσουν το όπλο. Στη συνέχεια άρχισαν οι διαμαρτυρόμενοι να ανεβαίνουν στο πάνελ και να φωνάζουν τα συνθήματά τους. Φώναζαν γιατί δεν είναι πληρωμένοι όπως λένε. Ενώ η κυρία Διαμαντοπούλου μετά από λίγο αποφάσισε να ανέβει στο βήμα, να συνεχίσει την παρουσίαση και να μιλήσει και σε αυτούς τους διαμαρτυρόμενους αλλά και σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς που εκεί βρέθηκαν για να βραβευθούν. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν, ενώ ήταν στο βήμα, άρχισε να μιλάει για την καινοτομία και τα πρότυπα που πρέπει οι εκπαιδευτικοί να επιδεικνύουν. Που ήταν και ο στόχος της εκδήλωσης. Ακριβώς, έτσι, το να επιβραβευτεί η άμυλα, η καινοτομία αλλά και η διάθεση των εκπαιδευτικών να προχωρήσουν σε πρωτότυπες δράσεις στην εκπαίδευση. Ακριβώς. Και μάλιστα η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε και έναν παραλληλισμό του ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι όπως είστε εσείς, απευθυνόμενοι σε αυτούς που ήταν μπροστά της, αυτούς δηλαδή που θα βραβεύονταν, και όχι όπως αυτοί που μπαίνουν μέσα και διαμαρτύρονται και διαλύουν μια τέτοια εκδήλωση. Να πω κλείνοντας, Βάσο, ότι για τα δεδουλευμένα των ορομιστιών η Υπουργός Παιδείας έχει διευκρινίσει ότι μέχρι το Δεκέμβρη έχουν πληρωθεί κανονικά και από το Δεκέμβρη μέχρι το Μάρτιο, μένουν δηλαδή, θα πληρωθούν στο τέλος Μαρτίου. Απαντώντας έτσι σε αυτούς που προκάλεσαν τα επεισόδια στην διάρκεια της εκδήλωσης, να σε ευχαριστήσω και να δούμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας. Η λογική που θέλει να μην διακρίνεται ο άριστος, να μην παρουσιάζεται ο καινοτόμος, να μην δημιουργούνται πρότυπα και να ισοπεδώνονται όλοι, δεν θα συνεχίσει. Με όχημα την πληροφορική, τις επικοινωνίες και τον πολιτισμό, 370 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τους μαθητές τους έκαναν τις καινοτόμες ιδέες τους πράξη. Περιελάμβανε την κατασκευή μιας ηλεκτρονικής κακέρας με πιόνια φτιαγμένα σε CNC και τα οποία συνδεόταν με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακονίζει το μυαλό γιατί προσπαθούν τα παιδιά να περάσουν στοιχεία τα οποία μαθαίνουν στη θεωρία. Επαγωγή, ηλεκτρομαγνητισμός, ασύρματη επικοινωνία, όλα αυτά πρέπει να τα δουν στην πράξη. Τις 100 καλύτερες καινοτομίες βράβευσε το Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά φέτος σε μια εκδήλωση που γίνεται πλέον θεσμός. Σε αυτή τη συνάντηση μας δίνεται η ευκαιρία για πρώτη φορά να παρουσιάσουμε στην ηγεσία του Υπουργείου μας το έργο μας και ουσιαστικά να επιβραβευθούμε για αυτή την εθελοντική προσφορά μας. Βρήκαμε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι σε δύσκολες συνθήκες και αντίξωες παράγουν, δημιουργούν, αποδεικνύουν τι σημαίνει στην κοινωνία εκπαιδευτικός. Την εκδήλωση βράβευσης και παρουσίασης των καινοτομιών άνοιξε η χοροδία του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών Παλίνης με τους μικρούς μαθητές να αποσπούν παρατεταμένο χειροκρότημα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ορομίστοι, δάσκαλοι και καθηγητές που ανήκουν στην Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών διέκοψαν τις ομιλίες και άρχισαν να διαμαρτύρονται, φωνάζοντας συνθήματα και υψώνοντας πανό. Είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνάδελφοι, είναι τουλάχιστον 11 μήνες απλήρωτοι. Ένας άνδρας από την ασφάλεια της Υπουργού κατευθύνθηκε προς το μέρος τους για να τους πει να κατεβάσουν τα πανό και να σταματήσουν. Οι εκπαιδευτικοί ήρθαν στα χέρια με τον αστυνομικό και προσπάθησαν να το αφαιρέσουν το υπηρεσιακό του όπλο.
Για να αποσωβηθεί η ένταση, ο υπουργός αποφάσισε να ανέβει στο βήμα και να αρχίσει την ομιλία της. Οι παρευρισκόμενοι με τα πανό πήγαν πίσω της, συνεχίζοντας τα συνθήματα. Η Άννα Διαμαντοπούλου απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν εκεί για την βράβευση. Αυτό τον εκπαιδευτικό τον ανταμείβουμε σήμερα, δημιουργώντας πρότυπα. Γιατί τα πρότυπα είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Τα πρότυπα των εκπαιδευτικών είναι στην τάξη. Τα πρότυπα των εκπαιδευτικών είναι οι άνθρωποι που πρώτα απ' όλα έχουν τον μαθητή. Και αυτοί οι εκπαιδευτικοί είστε εσείς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ύστερα από ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά. Και να πάμε στην επεισοδιακή εκδήλωση που έγινε στο με εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας με αντιμέτωπους ορομήσεως καθηγητές και φρουρούς της κυρίας Άννα Διαμαντοπούλου. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν αναρτήσει πανό με τα αιτήματά τους εξαγριώθηκαν όταν είδα μεταξύ του ακροτηρίου να υπάρχουν ένοπλοι αστυνομικοί με πολιτικά. Ορομίστε οι εκπαιδευτικοί κυκλώνουν και ρίχνουν στο πάτωμα έναν αστυνομικό της προσωπικής φρουράς της Υπουργού Παιδείας. Στη μέση του διακρίνεται το υπηρεσιακό του περίστροφο. Οι διαδηλωτές εισέβαλαν με πανό στην εκδήλωση για την καινοτομία στην εκπαίδευση με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για την απλήρωτη εδώ και 6 μήνες. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι η χειρότερη λογική της κρεοκοπημένης επιχείρησης στον ιδιωτικό τομέα θα είχε καταγγελθεί. Οι ορομίστες συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα υπό τα αμήχανα βλέμματα της Υπουργού και της Υφυπουργού που παρακολουθούσαν το αλαλούμ που επικρατούσε στην αίθουσα. Ακόμη και όταν η Άννα Διαμαντοπούλου ανέβηκε στο βήμα, οι ορομίστοι την ακολούθησαν αναρτώντας τα πανό τους πίσω από την πλάτη των ομιλητών. Και δεν θα υπάρξουν ούτε μειοψηφίες, ούτε συχνές έξω από τη λογική που θα αλλάξουν τα δεδομένα. Οι ορομίστοι οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί, και επαναλαμβάνω είναι από το Δεκέμβρη και μετά, με την έναρξη υλοποίησης του πολιτικού προϋπολογισμού θα πληρωθούν το Μάρτιο. Η εκδήλωση συνεχίζεται με τη συμμετοχή 100 σχολείων από όλη τη χώρα που βραβεύτηκαν για τα πρωτοποριακά τους προγράμματα. Κατερίνα Αντωνοπούλου, επεισοδιακά εξελίχθηκε εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας για την παρουσίαση καινοτομιών στις νέες τεχνολογίες. Το επεισοδιακά είναι ποιικής φράση, έτσι. Είχαμε ένταση, είχαμε επεισόδια σε αυτή την εκδήλωση για τις νέες τεχνολογίες που έγινε στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Παρουσία όμως της Υπουργού, της κυρίας Διαμαντοπούλου. Δεκάδες ορομίστες καθηγητές, όπου βλέπουμε και εδώ, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί έξω από το Ίδρυμα. Στη συνέχεια πέρασαν και μέσα και οι διαψημαχίες, θα λέγαμε, εξελίχθηκαν σε συμπλοκή, καθώς ήρθαν στα χέρια με τους άνδρες ασφαλείας της Υπουργού. Πώς έγινε αυτό, όπως βλέπουμε εδώ, όταν ένας από τους άνδρες ασφαλείας της Υπουργού προσπάθησε να τους πλησιάσει. Εκείνοι τον κύκλωσαν, εκείνος έπεσε κάτω και τότε φάνηκε, όπως βλέπουμε, ακριβώς, το περίστροφο, το περισσακό του περίστροφου βρίσκεται στη μέση του. Είναι φυσικό να οπλοφορούν. Αυτό όμως το γεγονός πυροδότησε νέες εντάσεις. Η εκδήλωση διακόπη για λίγο, συνεχίστηκε όμως στη συνέχεια. Κάποιοι όμως ορομίστες. Βέβαια, η θήκη, αν μπορώ να διακρίνω καλά, είναι άδεια. Δεν φέρει δηλαδή το όπλο. Ναι, και κάποιοι ψυχραιμότεροι βοήθησαν να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση. Η εκδήλωση συνεχίστηκε. Ορομίστοι καθηγητές όμως ανέβηκαν και ύψωσαν πανό πίσω από το πάνελ των ομιλητών. Η εκδήλωση όμως συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε. Ο Υπουργός επέδειξε ψυχραιμία και τόνισε ότι έχει συναντηθεί με εκπροσώπους των ορομιστείων πρόσφατα και τους έχει πει ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα, ότι υπάρχουν προβλήματα στις καταβολές των δουλευμένων και ότι όσοι δεν έχουν πληρωθεί θα πληρωθούν άμεσα. Πάντως αυτές είναι πάρα πολύ άσχημες εικόνες και δεν τολμώ να φανταστώ, Κατερίνα, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στη συνέχεια αν δεν επικρατούσε, όπως είπες και εσύ, η ψυχραιμία. Επεισόδια και ένταση σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων σε διακριθέντες καθηγητές από την Άννα Διαμαντοπούλου, μέλη της Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, σήκωσε πανό διεκδικώντας τα δουλευμένα των τελευταίων μηνών. Ορομίστοι εκπαιδευτικοί έρχονται στα χέρια με το προσωπικό ασφαλείας της Υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αντιλήφθηκαν το όπλο στην εσωτερική τσέπη του σακακιού.
σηκώσαμε το πανό. Όταν ο κύριος που αποδείχθηκε ότι είχε όπλο ήταν ο πρώτος ο οποίος μας επιτέθηκε για να κατεβάσουμε το πανό. Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης 100 διακριθέντων καθηγητών. Όλα ξεκίνησαν όταν μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών άρχισαν να διαμαρτύρονται φωνάζοντας συνθήματα και υψώνοντας πανό. Είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνάδελφοι, είναι τουλάχιστον 11 μήνες απλήρωτοι. Η ομιλία της Υπουργού Παιδείας ολοκληρώθηκε εν μέσω επιφωνημάτων αλλά και αποδοκιμασιών. Γιατί τα πρότυπα είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Τα πρότυπα των εκπαιδευτικών είναι στην τάξη. Τα πρότυπα των εκπαιδευτικών είναι οι άνθρωποι που πρώτα απ' όλα έχουν τον μαθητή. Είναι αυτή τη στιγμή η Υπουργός, η οποία συμπτύσσει τα τμήματα σε 30 μαθητές ανά τάξη, μειώνει τους διορισμούς κατά 50%. Η Άννα Διαμαντοπούλου διευκρίνησε πάντως μέσω της ομιλίας της ότι τα δεδουλευμένα των ορομισθείων θα έχουν καταβληθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου.